Μέσα στους υδάτινους καθρέφτες του σώματος της βροχής, ο αέρας έπαιζε το ρυθμό του. Το ουράνιο τόξο δες κι είχε δώσει την εντολή. Είμαστε όλοι εκεί. Το εργόχειρο ήταν έτοιμο, εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό που απέμεινε ήταν να λάβει τη θέση του. Τη θέση που του ανήκε στο χώρο, σε κάποιο μέρος του χρόνου. Αυτή η χαμηλή θα πάει από εδώ έτσι. Όπως στέκεται η πόρτα, θα περάσει έτσι. Λίγο λοξά να πάει επάνω και να πέσει στη φωλιά της. Λοιπόν, θα πάει λίγο πίσω τώρα, όπως είναι, λίγο πίσω, για να έρθει λοξά να περάσει και να πέσει στη φωλιά. Πάμε. Κολοστό, κολοστό. Δώσ' τον επάνω. Στους σταυρούς χαραγμένες οι ώρες του γέροντα. Πάνω στα σίδερα μαζεμένη η αντοχή και η υπομονή του. Μια πόρτα στο δρόμο της ζωής του έκλεινε, ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα καινούριο δρόμο για κάτι άλλο. Για ένα όραμα, μικρό ή μεγάλο. Ανάβαση φωτός στο τούνελ του χρόνου. Ψυχής ανάβαση στα ύψη του χώρου. Όλα πρέπει να γίνουν στην ώρα τους. Απορία και θαυμασμός για τα έργα του ανθρώπου. Η καμπάνα του Αγίου Ανδρέα, τεράστια, στέκει χρόνια εδώ, παροπλισμένη, περιμένοντας την ώρα που η κοιμισμένη ύπαρξή της θα αναστηθεί. Περιμένει τη στιγμή που η ήχη της θα απλωθούν γλυκά όπως τότε, τον καιρό της πρώτης νιώθης. Ακούσματα υλικών υπάρξεων, ήχοι μετάλλων σαν σήμαντρα απλώνονται στο προάβλιο. Σαν όργανα ορχήστρας κρουστών, οι καμπάνες, μικρές και μεγάλες, μέσα από τις δοκιμές επιβεβαιώνουν την ετοιμότητά τους. Διαλαλούν κάθε μια με τους δικούς της φθόγκους, τα κρυμμένα τους μυστικά. Ήταν μια οπτασία. Ήταν μια πραγματική στιγμή. Μας κατατόπισε επακριβώς. Χυμάζουνε οι ψυχές στη λευκή ατμόσφαιρα της παγωνιάς. Όλα μετά ήταν εύκολα. Όταν φτάσαμε, έφτανε και ο πατέρας Μακάριος με το άλογο του. Το είχε χάσει από το προηγούμενο βράδυ. Μα όπως μας είπε, δεν είχε ανησυχήσει, μιας και ήταν ένα παράπτωμα που συχνά επαναλάμβανε ο Έκτορας.
καζάνι της απόσταξης ήταν πάνω στη φωτιά από τα χαράματα. Μεγάλη παράδοση τώρα εκεί στο Άγιον Όρος. Χρειάζεται υπομονή και γνώση. Περάσαμε σχεδόν όλη τη μέρα μαζί του. Πριν αρχίσει ο Ισπερινός, μας είχε ετοιμάσει μια μεγάλη ποσότητα ρακί. Ένα μέρος της ευλογίας του για την αυριανή μεγάλη γιορτή. Από την παραμονή της γιορτής είχε αρχίσει να πέφτει το χιόνι. Το τρίξιμο από τα ξύλα στη φωτιά μας ξύπνησε χαράματα. Το διακόνημα του πατέρα Μακάριου στη γιορτινή πανήγυρη ήταν σπουδαίο. Η τράπεζα. Η μέρα γιορτινή, συγκινητική, η κοινωνία των μοναχών, μια μεγάλη αδελφότητα. Προσκυνητές, λαϊκοί, συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο στη μεγάλη γιορτή του Αγίου Ανδρέα. Όλες οι υλικές δημιουργίες, εικόνες, ναοί, μέλος, λένε το ίδιο πράγμα με το δικό τους τρόπο. Μεταδίδουν το ίδιο μήνυμα της παρακλήσεως στη δική τους γλώσσα. Και το γεγονός ότι όλα συνάδουν και συλλειτουργούν, σε πείθει για την αλήθεια και σε παρηγορεί. Τίποτε δεν παραφωνεί, ούτε μένει έξω από το εναρμόνιο συλλήτουργο της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Και το ερώτημα μένει, είναι όνειρο ή πραγματικότητα η αγιορείτικη πολιτεία? Η Θεία Λειτουργία ιερουργείται, ο κόσμος πεινά, η τράπεζα είναι στρωμένη για όλους.
Η άνοιξη μας είχε ξανακαλέσει στο Άγιον Όρος. Το περιβόλι της Παναγίας, πολύχρωμο χαλί. Η αρχή ενός καινούριου κύκλου ζωής, μια άλλη μεταμόρφωση της φύσης. Η δύναμη του νερού χαραγμένη στο χωματόδρομο. Ατμόσφαιρα άλλη στο ορεινό πεδίο. Το Ρώσικο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα από μια άλλη ματιά. Στο βάθος, αιώνες πολλούς, στέκει αγέροχα η Μονή Ξενοφόντος. Ένα στολίδι μπρος στη θάλασσα, ένα κτίσμα αιώνιας αρχιτεκτονικής, ένα πραγματικό φρούριο της Ορθοδοξίας. Το τραγούδι του καταράκτη, η φθόγη του νερού και της πέτρας, μια στιγμή για την ουερή προσευχή του μοναχού. Την παραμονή κάθε μεγάλης γιορτής, οι αγιορείτες τρώνουν δάφνες,